μόνο αρνητικό. Έπιασε εκεί πέρα ο νοτιάς. Στο βουζουνεράκι. Και έκανε και μια ψυχρούλα. Αλλά δόξα τω Θεώ. Για να μην υδρώνει οι αθλητές το έκανε. Ναι, ναι, δόξα τω Θεώ. Είχαμε πολύ ωραίες παρουσίες, ωραίο κόσμο κοντά μας. Δυστυχώς δεν είχαμε τη Μαρίνα τη Βασαρμίδου λόγω ανηλμένων υποχρεώσεων. Παρ' όλα αυτά είχαμε τον Νίκο τον Ασπραδάκη, τον προπονητή της. Είναι πάντα δίπλα μας. Και τιμήσαμε τη Μαρίνα για την προσφορά της και τη συμβολή της στο Greece. Να θυμίσουμε ότι είναι η ποια χρονιά αυτή εδώ. Η τρίτη χρονιά. Τρίτη χρονιά Βασαρμίδια, με μεγάλη επιτυχία λοιπόν. Ευχαριστημένη και χαρούμενη σε ακούμε. Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλή δουλειά προκειμένου να οργανωθούν αυτά τα ζέτα. Κρύβεται πολλή δουλειά και πολλοί σκόπους για να γίνει όλο αυτό. Συμβάλλουν πάρα πολλοί άνθρωποι στο να έρθει σε πέρας μια διοργάνωση και θα τους πω στη συνέχεια. Απλά θέλω να ξεκινήσω λίγο με τη Μαρίνα, γιατί μας έχει δώσει πάρα πολλά σαν αθλήτρια, τα έχουμε ξαναπεί. Να κάνω μια μικρή παρένθεση και να την ευχαριστήσω για την αποδοχή της πριν 3 χρόνια να κάνουμε τους αγώνες προς τιμήν της. Είναι ένα ζωντανό πρότυπο, όπως έχω ξαναπεί, και μπορεί να δώσει πάρα πολλά στα νέα παιδιά, να μιλήσει για τα ρεκόρ της, να μιλήσει για τις ατυχίες, τις αποτυχίες και μετά για τις νίκες, γιατί από τις αποτυχίες γίνεσαι, πιστεύω, καλύτερος αθλητής και μπορείς να διαχειριστείς ορισμένα πράγματα, γίνεσαι πιο δυνατός. Και βέβαια με στήριγμά της τον Νίκο τον Ασπραδάκη, ένα πραγματικό παιδαγωγό και άνθρωπο, από τον οποίο όλοι νομίζω έχουμε περάσει από τα χέρια του. Ήταν κοντά μας εχθές, η Μαρίνα δυστυχώς δεν μπορούσε να έρθει. Παρ' όλα αυτά έστειλε τις ευχές της, τα συγχαρητήρια και την καλή επιτυχία της στους αθλητές. Και νομίζω ότι η σκέψη της ήταν μαζί μας. Το είδαμε αυτό. Είχαμε πάρα πολύ θετική ενέργεια. Είχαμε εκπροσώπηση και από το Ηράκλειο, από τη ΓΕΗ και από τον Όφη και από τον Άγιο Νικόλαο και από το Σιτιακό και από το Βιτζέτο Κορνάρο από τη Σιτία. Απλά δεν ήρθαν από το Ρέθυμνο και τα Χανιά διότι δεν υπήρχε ανάλογη μετακίνηση και επειδή την προηγούμενη μέρα είχε γίνει το meeting των Χανίων, ένα πολύ δυνατό meeting του Γιώργου του Γιατρουδάκη που κατέβηκε όλη η ελίτ του Στίβου. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε. Άλλη φορά να προγραμματιζόμαστε σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορούσαμε να πούμε όμως ότι βοηθηθήκαμε από αυτό, γιατί ήρθαν κάποιοι πρωταθλητές από εκεί. Εδώ, αμέσως μόλις τελειώσαν τα Χανιά, ήρθαν στην Ιεράπετρα. Ήταν κακό, μη γι' αυτό. Ναι, ναι. Ίσως γι' αυτό βάλαμε και τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Οπότε ήρθε το team του κυρίου Βογιατζάκη Κώστα. Είναι ένας προπονητής ο οποίος είχε εκπροσώπηση αθλητριά του στο Παγκόσμιο του Κλειστού το χειμώνα που μας πέρασε. Ήταν άτυχη γιατί ήταν για λίγο άκυρη και δεν πέρασε στον τελικό. Παρ' όλα αυτά έχει κερδίσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Είναι Χανιώτης ο Κώστας. Ήρθε με πολλή διάθεση, κέφι και όρεξη και δεσμεύτηκε ότι του χρόνου θα μας βοηθήσει περισσότερο στην διοργάνωση, στο να κατεβάσουμε ξένους αθλητές από το εξωτερικό να μετέχουν εδώ στα Βασαρμίδια στην Ιεράπετρα. Και θα είμαστε από φέτος σε μια έτσι εγρήγορση, ώστε να τα προγραμματίσουμε ακριβώς την ημερομηνία που θέλουμε και τα εισιτήριά τους για να μπορούν και οι ξένοι να έρθουν να γνωρίσουν την πόλη μας. Και να έχουμε και ένα ολικό αποτέλεσμα ως πόλη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Να ρωτήσω, ήρθαν οι γεραπετρίτες να παρακολουθήσουν τα Βασαρμίδια, είχε κόσμο, δηλαδή... Κοιτάξτε, αρχικά οι θεατές, ναι, ήρθαν θεατές, ήρθαν γονείς, ήρθαν άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό και για να χειροκροτήσουν τα παιδιά. Ήρθαν και άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν να προσφέρουν 2 φύλλα δάφνης, να τα αφήσουν εκεί μόνο και μόνο να μας πούνε συγχαρητήρια, ας πούμε, και καλή επιτυχία στα παιδιά. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή το σπίτι μου είναι κοντά στο Βουζουνεράκιο, η χαρά που κάναν τα παιδιά και η παρότρινση που δίνανε στους αθλητές όταν γινόταν ο αγώνας ήταν φανταστική. Οι φωνές τους ακουγόταν έξω από το στάδιο. Αυτό είναι η ευγενή άμυλα, όπως το χαρακτηρίζουμε εμείς στον αθλητισμό. Αυτό είναι η ουσία του αθλητισμού. Να μπορεί το παιδί να μην βλέπει, όπως έχω ξαναπεί, σαν εχθρό του, σαν αντιπαλό του, το διπλανό του, αλλά να μπορεί και να τον εμψυχώνει και να του δίνει τα συγχαρητήρια και να του συμπαραστέκεται με τη λύπη του ή με την αποτυχία του σε εισαγωγικά, γιατί για μένα στις αναπτυξιακές ηλικίες νομίζω ότι δεν υπάρχουν αποτυχίες. Βέβαια, είχαμε και το Βαγγέλη του Στούπη, ο οποίος ήρθε από τα Χανιά, ήταν ο εκφωνητής μας και είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Ο οποίος ανέδειξε όλες τις προσπάθειες των αθλητών, δηλαδή δεν ήταν μια διοργάνωση που δεν είχε περιγραφή, είχαμε απόλυτα πετυχημένη περιγραφή από το Βαγγέλη και βέβαια είχαμε δίπλα μας τον τεχνικό σύμβουλο της ΕΑΣ Εγας Κρήτης, τον Μάρκο τον Καλούδη,
ο οποίος μας παραστέκεται σε όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαστε με τον αθλητισμό, μας συντόνιζε εκεί πέρα γενικότερα το κομμάτι των αγώνων και της διοργάνωσης, ώστε να μπορέσουμε να το φέρουμε ευκολότερα σε πέρας. Είχαμε τους επίσημους κριτές της Ομοσπονδίας, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, και το ηλεκτρονικό χρονόμετρο που απέδιδε στο 100% το χρόνο και των αθλητών μέχρι και το τελευταίο εκατοστό. Από εκεί και μετά, όπως σας είπα, είχαμε τον άνεμο αντίθετο. Δεν βγήκαν οι επιδόσεις που περιμέναμε, γιατί... τον άνεμο αντίθετο, πάνε... Βέβαια, είχαμε παρουσίες από την Αθήνα και από διάφορους άλλους συλλόγους και όπως είπα ήρθαν και αθλητές από τα Χανιά, αλλά όταν έχεις 7 μέτρα κόντρα άνεμο, ας το πούμε και έτσι όπως το λέμε στη δικιά μας γλώσσα, είναι λίγο δύσκολο. Δεν βγήκαν οι επιδόσεις, παρόλα αυτά οι αθλητές γνωρίσανε την πόλη μας. Θέλω προσωπικά και εκ μέρους του συλλόγου μου να ευχαριστήσω ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι σταθήκαν αρρωγοί στο έργο μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναδεικνύεται και αυτή η προσπάθεια. Γιατί χωρίς την υποστήριξή τους δεν θα υπήρχε. Βέβαια. Δίχως την υποστήριξη των συνδιοργανωτών, δίχως την υποστήριξη των συμπολιτών μας εδώ πέρα που μας έδωσαν μια χορηγία για να μπορέσουμε να βγάλουμε σε πέρα στο οργανωτικό κομμάτι, η διοργάνωση θα ήταν αδύνατη. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω την Περιφερειακή Ένωτα Λασιθίου και ιδιαίτερα την κυρία Πελαγία Πετράκη, η οποία είναι πάντα το γραφείο της ανοιχτό και μπορεί να μας βοηθήσει και να μας ακούσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ακούς τους προβληματισμούς να ακούς και να έχεις την πόρτα σου ανοιχτή, να μπορέσεις να ακούσεις, όπως είπες και εσείς, τους προβληματισμούς του κάθε φορέα, του κάθε συλλόγου. Είναι πάντα δίπλα μας για τρίτη συνεχή χρονιά, μπορούμε να πούμε. Και βέβαια την Νέα Σέγας Κρήτης, όπως είπα, τον κύριο Μάρκο Καλούδη, τον κύριο Λαβούτα, ο οποίος είναι και αυτός μας στηρίζει και μπορεί να μην ήταν δίπλα μας, αλλά απέφθινε το χαιρετισμό του και επισήμως. Και βέβαια το Δήμο Ιεράπετρας. Στο Δήμο Ιεράπετρας θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα κάποιους ανθρώπους, γιατί μας βοήθησαν πάρα πολύ. Είναι ο Δήμαρχος ο οποίος μας προσέφερε το λεωφορείο, ούτως ώστε να μετακινηθούν οι αθλητές από το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλο μέχρι εδώ και οι κριτές επίσης. Τη Χρύσα τη Χατζημαρκάκη, η οποία ήταν στο κομμάτι του οργανωτικού, ήμασταν σε συνεχή εκρήγορση όλο αυτό τον καιρό, προκειμένου να έρθουν και οι Αθηναίοι αθλητές, να δούμε που θα μείνουν και όλα αυτά. Και βέβαια δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Κοινοπολιτείας, τον κύριο Γιουργαλάκη, ο οποίος μας έλυσε τα χέρια σε πολλά θέματα που είχαμε έτσι πρόβλημα. Τον κύριο Νταραρά, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, για την παρουσία του και για τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια. Την Κική Χασάπη, η οποία ήταν μαζί μας εκεί και μας δείχνει και αυτή την εμπιστοσύνη της όλο αυτό τον καιρό. Και τον Ασπραδάκη, τον Γιώργο. Συγγνώμη αν ξεχνάω και κάποιος, δεν είναι εύκολο να τα θυμάμαι όλα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος συνέβαλε και να ήταν σε άμεση προσπάθεια να προσεγγίσουμε τον κύριο Κόκαλη του ξενοδοχείου Γκάλαξη, ο οποίος Μαρία Φιλοκερδός κοίμησε εδώ και φιλοξένησε τους αθλητές μας. Και είναι πολύ τιμητικό σε μέρος του, γιατί σε εποχές που δύσκολες και σε εποχές κρίσης λίγοι το κάνουν. Βέβαια, το ψητοπολείο special που τους έδωσε τα γεύματά του και αυτός δωρεάν και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε γενικότερα την ACNEC Lines, η οποία είναι φέτος χορηγός μεταφοράς στο σύλλογό μας και είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι που έχουμε μετακινήσεις για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, διότι έχουμε ένα πολύ δυνατό team που μας εκπροσωπεί έξω από την Ιεράπετρα και πάει για να κερδίσει Πανελλήνια μετάλλια. Οπότε έχουμε φέτος την ANEC Lines και την Blue Star Ferries ως χορηγό μεταφοράς και μας κάνει έκπτωση στα εισιτήριά μας, άρα μας λύνει αυτομάτως τα χέρια σε πολλούς τομείς. Και βέβαια τον κύριο Λουτσέτη Σίλα και τον κύριο Καρίδη Μαρίνο, που για δεύτερη συνεχή χρονιά είναι μέγα χορηγή στους αγώνες Βασαρμίδια. Πάντα οι πόρτες αυτών των ανθρώπων και σε όσους θα πω στη συνέχεια είναι ανοιχτές. Δηλαδή δεν έχω συναντήσει άνθρωπο να μου πει όχι. Και αυτό για μένα είναι μια ανταμοιβή και όταν σου δείχνει ο άλλος έμπρακτα την εμπιστοσύνη του, νομίζω ότι ένα ευχαριστώ είναι λίγο, Ζέτα. Ένα ευχαριστώ είναι λίγο και ευτυχώς που έχουμε τέτοιους ανθρώπους εδώ στην Ιεράπετρα για να στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες και πόσο μάλλον όσο αφορά όλο αυτό όταν αφορά παιδιά. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω ότι κάνουν καλό στο να συμβάλλουν σε όλη αυτή την προσπάθεια,
Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και από εμάς για όλη αυτή την υποστήριξη που σας δίνουν. Σιγά σιγά αποκτούμε παιδεία, όλοι διαθέτουμε, αλλά αποκτούμε και την αθλητική παιδεία. Και δεν εννοώ ότι κάποιος μπορεί να μην την κατέχει, αλλά μπορεί να μην τη γνωρίζει. Άρα όταν μπει ο απλός άνθρωπος μέσα στο γήπεδο ή όταν ενημερωθεί για αυτό το κομμάτι, μπορεί να αγαπήσει τον αθλητισμό και να το βάλει στη ζωή του και να το δώσει και στα παιδιά του, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζει. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι μέσα στα γήπεδα και δεν γνωρίζουμε όλα όσα συμβάλλουν να φέρουν ένα παιδί στο γήπεδο και να ασχοληθεί με τον αθλητισμό ή με τον πρωτοαθλητισμό. Δόξα τω Θεώ, η Ράπιτα έχει πολλές εγκαταστάσεις και νομίζω ότι πάμε μπροστά και έχουμε παράδοση και θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια να έχουμε πολλές επιτυχίες όλα τα αθλήματα. Καθιερώθηκαν λοιπόν τα βασαρμίδια, mm-hmm. αυτό έτσι τέλος. Κάθε χρόνο θα έχετε αυτή την... Το τρέξιμο και κάθε χρόνο εννοείται ότι έρχεται περισσότερος κόσμος κοντά σας και βοηθάει αυτή την... Βέβαια. Για απλώς για να αυτά για το, ναι. για το κομμάτι τώρα της διοργάνωσης, mm-hmm. έτσι. Θα μας πεις και για το αγωνιστικό βέβαια. Βέβαια, θα πω, το θα πω. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το ότι κάνει καλό και στην πόλη μας. Δηλαδή, πόσο μάλλον αυτό που είπα, το να ακούς από ένα μέρος της πόλης μας φωνές από παιδιά, την παρότρινση, αυτό που είπα και προηγουμένως, σε κάνει να θες να το παρακολουθήσεις, σε κάνει να θες να γίνεις και εσύ μέρος όλου αυτού. Και να μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό κάνει γενικότερο καλό στην πόλη μας. Όπως είπαμε, είναι αθλητικός τουρισμός. Αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν, θα αγωνιστούν, θα δουν την πόλη τους, την πόλη μας, και θα τους μείνει μία καλή εντύπωση, εάν τα κάνουμε όλα σωστά, έτσι ώστε να ξανάρθουν και με χαρά να λάβουν μέρος πάλι στα βασαρμίδια. Μα ήδη έχουν δεσμευτεί οι αθλητές οι οποίοι κατέβηκαν από την Αθήνα ότι ήταν πολύ ωραία διοργάνωση, ήταν μεγάλη τους χαρά που συμμετείχαν και του χρόνου θα ξαναμετέχουν. Για μας αυτό είναι το σημαντικότερο. Να θέλει ο άλλος να ξανάρθει. Γιατί τι να το κάνω να έρθει και να μείνει δυσαρεστημένος ή να μην του αρέσει κάτι και να μην μπορεί να. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Οπότε νομίζω ότι το στόχο μας το πετύχαμε. Για μένα το πιο σημαντικό είναι η χαρά των παιδιών. Ήταν ένα βήμα ευτυχώς από την πόρτα μας. Ήταν πολύ εύκολο στο να μετακινηθούμε προς το Βουζουνεράκιο. Ήρθαν πάρα πολλοί γονείς και θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτούς τους γονείς που έρχονται και αγχώνονται πολλές φορές με τα παιδιά τους. Δηλαδή, αυτή η εικόνα είναι λίγο έτσι για μένα συγκινητική, να βλέπεις το γονιό να αγχώνεται με το παιδί του χωρίς να του το μεταδίδει, βέβαια, να προσπαθεί να το παροτρύνει, να κλαίει μαζί του, να λυπάται με τη λύπη του. Αυτό είναι το μεγαλείο του αθλητισμού, νομίζω, και οι γονείς είναι πολύ περήφανοι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι οι γονείς στέκονται δίπλα στα παιδιά τους, γιατί τα παιδιά τους κυνηγούν τα όνειρά τους. Άρα πετυχαίνουμε πάρα πολλούς στόχους και πετυχαίνουμε λίγο και το δέσιμο της οικογένειας λίγο περισσότερο σε αυτούς τους αγώνες, γιατί είναι αυτονόητο. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι το ότι πολλές φορές, ας πούμε, στη γενιά μου, επειδή ήμουν και από χωριό, εμείς δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα να λάβουμε μέρος σε κάποιο σύλλογο ή να, όπως είπες και εσύ, να έχουμε αυτή την αθλητική παιδεία. Οπότε νομίζω ότι και αυτοί οι γονείς ζουν τα όνειρά τους μέσα από τα παιδιά τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, αλλά αρκεί όμως να μην μεταδίδουμε τα δικά μας θέλω παραπάνω στα παιδιά από ό,τι χρειάζεται. Δηλαδή, από τα παιδιά δεν θα πρέπει να έχουμε απαιτήσεις με λίγα λόγια ως γονείς, γιατί βρίσκονται, όπως έχω πει, και σε μια δύσκολη φάση αναπτυξιακή και πρέπει να έχουμε υπομονή, ακόμα και αν υπάρχει ταλέντο, να μπορέσουμε να τον ενισχύσουμε, ώστε να μείνει το παιδί στο γήπεδο και να ακολουθήσει το δρόμο που είναι να ακολουθήσει. Και το παιδί, βέβαια, που δεν μπορεί να μην κατέχει τόσο ταλέντο στις αθλητικές δραστηριότητες, να κάνει υγιή αθλητισμό, να κάνει πρωταθλητισμό και να μην το στερεί κανείς το δικαίωμα να μετέχει σε αυτόν ακόμα. Και αν έρχεται προς το τέλος ή δεν παίρνει την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη θέση. Όπως είχαμε πει και σε μια προηγούμενη εκπομπή, ο καθένας στόχος είναι ανάλογα και με το παιδί. Mm-hmm. Δηλαδή, το παιδί ορίζει το στόχο, mm-hmm. ανάλογα με τις δυνατότητές του. Αυτό δεν πάει να πει το ότι πρέπει να πάρει κάποιο μετάλλιο. Εγώ νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να αισθάνεται ευτυχισμένο, πραγματικά ευτυχισμένο με αυτό που γίνεται. Το ότι αθλείται το παιδί, το ότι βγαίνει από το σπίτι, το ότι έχει μία δραστηριότητα. Και μετά νομίζω σιγά σιγά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι νικητής ή να κάνει κάτι που να το αγαπάει και να το κάνει χαρούμενο. Αυτό είναι σημαντικό. Εγώ λέω πολλές φορές στα παιδιά ότι αν είναι να είστε στεναχωρημένοι και να κλαίτε και να βγαίνετε από το γήπεδο και να είστε κατσουφιασμένοι,
καλύτερα να μην το κάνετε καθόλου. Να μπαίνετε στο, με χαμόγελο στο γήπεδο, αλλά να βγαίνετε και με χαμόγελο είναι πολύ σημαντικό. Αν κάνω κάτι το οποίο με φθείρει ψυχικά, με αγχώνει, με στρεσάρει, καλύτερα να μην το κάνω για να ασχοληθώ με κάτι που με γεμίζει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι το ότι εγώ προσωπικά αθλητική, δεν έχω ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Τη στιγμή λοιπόν που άρχισα να κάνω παρέα, να συναστρέφω με ανθρώπους όπου ήταν αθλητές και όλα αυτά, όταν λαμβάνανε μέρος σε αγώνες, αυτό που έλεγα ήταν ποια θα συντηρήσει ή τι χρόνο θα κάνεις και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν που μου απάντησε ο συγκεκριμένος ήταν ότι δεν με ενδιαφέρει τι χρόνο έκανα ή σε ποια θέση κατήχα. Εντάξει, θα το δω και αυτό, αλλά πέρασε πραγματικά όμορφα. Και σιγά σιγά άρχισα να αλλάζω και εγώ την νοοτροπία μου για το πώς βλέπω τα πράγματα. Βέβαια, βέβαια. Ας το πάρουμε και με τον μπάσκετ χτες. Ο Ολυμπιακός έχασε, αλλά ήρθε δεύτερος. Δηλαδή, πώς μπορείς να αναιρέσεις αυτή την προσπάθεια? Δεν έχει σημασία μόνο το κύπελλο. Πίσω από ένα μετάλλιο, πίσω από ένα κύπελλο, πίσω από μια πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση, πίσω και από μια τελευταία θέση, κρύβονται ώρες ατελείωτης προπόνησης, υδρότα, κόπου και κανείς μα κανείς δεν μπορεί να αναιρέσει την προσπάθεια του κάθε αθλητή να την ακυρώσει. Γι' αυτό θα πρέπει ο αθλητής να ξέρει μόνος του να διαχειρίζεται όσο μεγαλώνει την ψυχολογία του και να διαχειρίζεται τις ήττες προς όφελός του. Την οποιαδήποτε ήττα. Νομίζω ότι σε αυτό έχετε να κάνετε κι εσείς. Βέβαια. Βέβαια, είναι το πώς θα διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά. Μπορούμε να πούμε λοιπόν, Μαρία, εχθές ότι είχαμε πάρα πολύ καλές επιδόσεις από τα μικρά μας τα παιδιά. Είχαμε και τους μεγάλους αθλητές. Δεν βγήκαν επιδόσεις, όπως είπα, γιατί είχε κόντρα άνεμο. Στα 100 μέτρα που ήταν εκεί το μεγάλο το αγώνισμα των αγώνων είχαμε τον Στεφάν Φλωριάν του Ολυμπιακού Συλλόγου της Αθήνας, ο οποίος ήρθε πρώτος με 11.71, τον πρόφητο Βασίλη του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου, ο οποίος ήρθε δεύτερος με 11.93, και βέβαια το λαπιδάκι τον Νίκο από τον Αόλα Σιδίου που πήρε την τρίτη θέση με 12.48 στα 100 μέτρα ανδρών. Είχαμε βέβαια και στα 200 μέτρα την Κουμπούνη τη Μαρία του Πανιωνίου, στα 100 μέτρα, η οποία έκανε 12.88 και ήρθε πρώτη, και τη Μίσοβιτς τη Σαμάνθα που ήρθε δεύτερη. Είχαμε γενικότερα επιτυχίες, αλλά δεν θέλω να σταθώ εκεί. Θέλω να σταθώ στη χαρά των παιδιών, στην παρότριση των παιδιών. Θα βγει σχετικό δελτίο τύπου Μαρία με τις επιδόσεις όλων των αθλητών, γιατί δεν θέλω να αδικήσω κάποιο παιδί αυτή τη στιγμή, και ευχαριστήριο δελτίο τύπου το οποίο θα σας το προωθήσω. Θα ήθελα να συνεχίσω τις ευχαριστίες μου, αν μου επιτρέπετε, γιατί οφείλω να το κάνω. Να ευχαριστήσω την Αγκρίς ΑΕ, η οποία ήταν για άλλη μια φορά κοντά μας. Τα ενεργειακά ποτά χέλ που δόθηκαν στους μεγάλους αθλητές και όχι στους μικρούς, γιατί απαγορεύεται. Γιατί είχαμε χθες, κυρία, μπορώ να πιω? Όχι, δεν μπορείτε να πιείτε. Λοιπόν, ναι, το καφέ Μιχελάρος, ο οποίος μας βοήθησε και συνέβαλε στη διοργάνωση. Το γραφείο Europlan του κυρίου Παπαδάκη Θεοχάρη, που μας μετακινήσει στα διασυλλογικά πρωταθλήματα και μετακίνησε και τους αθλητές από το κέντρο στο Βουζουνεράκιο και πίσω. Το κατάστημα ρούχων Joy, τα κουφώματα Βιμέκα του κύριου Χατζημαρκάκη που ήταν κοντά μας, το κύριο Πάγκαλο Χαράλαμπο που είναι πάντα δίπλα μας και μας στέκεται έτσι και με τη θετική του ενέργεια, και το κατάστημα Βετεράνο και Άριστον, το Lucky's Gym, το κύριο Λάκη Μαθουδάκη, και τα θερμοκήπια Κρήτης, τον κύριο Σαρή Κλάκη. Βέβαια δεν μπορούμε να μην ευχαριστήσουμε το Αγκρόραμα και τον κύριο Γερακιανάκη, ο οποίος μας έδωσε τα φυτά του και μόρφινε το χώρο των απονομών, το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου για τη μετακίνηση, όπως είπα και πριν, των αθλητών από το Ηράκλειο και πίσω, και βέβαια όλους τους προπονητές που μας στηρίξανε με την παρουσία τους, γιατί οι προπονητές καθοδηγούν τα παιδιά. Όταν ο προπονητής έχει θέληση, πείσμα, έτσι όνειρα για τα παιδιά του, τα πάει στις διοργανώσεις και τους δίνει το δικαίωμα έτσι να αγωνιστούν. Ευχαριστώ λοιπόν τους προπονητές που μας τιμήσανε με την παρουσία τους από όλους τους νομούς, και βέβαια να ευχαριστώ όλους τους αθλητές που μας δώσανε χρώμα στο σταδιό μας, γιατί μας το χρωματίζουν, μας δίνουν φως και απίστευτη ενέργεια, και χωρίς τους αθλητές νομίζω ότι το έργο μας θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δεν θα είχαμε τόση όρεξη και τόση θέληση να προσπαθούμε για όλα αυτά που προσπαθούμε. Νομίζω ότι η δουλειά μας δεν πληρώνεται, αυτό έχω πει εγώ. Δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε για να έχουμε χρήματα και να έχουμε κέρδος, γιατί όταν είσαι παιδαγωγός
μπαίνουν άλλα στη μέση. Αυτά τα είναι συναισθήματα και τα οποία δεν μπορείς να τα χαρακτηρίσεις με χρήματα. Αυτά τα δίνεις ας πούμε, κομμάτι από τον εαυτό σου, επειδή θέλεις να τα δώσεις. Βέβαια. Και τον κύριο Νίκο Ασπραδάκη, όπως είπα από στην αρχή, που ήταν δίπλα μας και μας θυμάμαι την παρουσία του και όλους όσους ήρθαν στο Βουζουνεράκιο στάδιο. Εμείς δεσμευόμαστε για τον Οκτώβριο για το Ιερά Πέτρα Ραν. Θα έχουμε άλλη μια διοργάνωση. Έχουμε σκοπό να κάνουμε κάθε χρόνο δύο διοργανώσεις στα Βασαρμίδια, γενικότερα τους αγώνες αφιερωμένους στη Μαρίνα Βασαρμίδου και το Ιερά Πέτρα Ραν. Προσπαθούμε και είμαστε σε συνεργασία τώρα με φορείς για να δούμε πώς θα βγάλουμε το Ιερά Πέτρα Ραν, πώς το κάνουμε σε κομμάτι με μαραθωνίου, όπως γίνεται και σε άλλες πόλεις. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουν από το Κουτσουράι, από το Μακρύ Γυαλό και να έρθουν προς τα δω. Δηλαδή να αυξήσουμε τα μέτρα επειδή βλέπουμε ότι αυτό το κομμάτι έχει πέρασει στον απλό πολίτη και γενικότερα να αναβαθμίσουμε τη διοργάνωση. Νομίζω ότι δεν είμαστε Μαρία Τέλη. Πάντα πρέπει να προχωράμε με ένα βήμα μπροστά, να μην είμαστε, δεν είμαστε όπως έχω πει, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Δεν μου έρχεται τώρα η λέξη. Ναι, σταδιακά. Ναι, βέβαια. Σιγά σιγά. Κάθε χρόνο ναι, και με θέληση. Ναι, αυτό. Ναι, αν έχουμε θέληση, όλα γίνονται. Και πάνε πιο ψηλά ο πύχης, πώς το λένε. Βέβαια. Ωραιότατα. Λοιπόν, και του χρόνου με υγεία, δεν λένε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα καλά να πάνε. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Γιατί γίνονται, ρε παιδί μου, σε άλλες πόλεις διάφορες όμορφες διοργανώσεις και στενοχωριόμαστε που δεν γίνονται εδώ. Ενώ έχουμε όλα τα προσόντα που λέμε, φόντα. Τα φόντα, τα προσόντα. Έχω ξαναπεί ότι συλλογικά μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Ναι, μπορούμε αυτό, πολλά να κάνουμε. Λοιπόν, οπότε, έτσι, πρέπει να αναβαθμιστεί το κομμάτι της Ιερά Πέτρας στο κομμάτι του αθλητισμού, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη αθλητική παράδοση και δεν νοείται να είμαστε πίσω εμείς σαν Ιερά Πέτρα. Λοιπόν, Κατερινάκη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και τον Νικό, να είστε καλά. Είναι πάντα δίπλα μου και με στηρίζει γενικότερα δίπλα μας και μας στηρίζει σε όλες τις διοργανώσεις.